το θέατρο είναι ένας χώρος συνάντησης ηθοποιών και θεατών και όσο διαρκεί αυτή η σχέση, τόσο το θέατρο ανανεώνεται σε κάθε εποχή και μιλώντας για τη σημερινή εποχή, ανανεώνεται ή προσβάλλεται ακόμα, αλλά και πάλι αυτό είναι μια συζήτηση, το πόσο το θέατρο μπορεί να λαβωθεί από την τηλεόραση, τη διαφήμιση και τον κινηματογράφο, γιατί δεν ξεχνάμε ότι πέρα από το χώρο συνάντησης ηθοποιών θεατών, είναι μια τέχνη η οποία είναι εδώ και τώρα. Είναι μια τέχνη εφήμερη. Και τηρημένων των αναλογιών, αυτό που συμβαίνει σε μια παράσταση, στη συνάντηση, όταν ο ηθοποιός αποκαλύπτει τον εαυτό του, έχω και εγώ την ευκαιρία ως θεατής να αποκαλύψω το δικό μου εαυτό. Είναι μια πράξη, μια πνευματική πράξη θα έλεγα, διότι όσο υπάρχει αυτός ο διάλογος, όσο υπάρχει αυτή η διαφάνεια, μπορώ να δω τον εαυτό μου ως θεατής. Αλλά το ίδιο κάνει και ο ηθοποιός. Δηλαδή ξεκινάει μια παράσταση, μια ιστορία, με αφορμή μια ιστορία, με μια αφήγηση, να αποκαλύψει τον εαυτό του, να αποκρυπτογραφήσει τον εαυτό του. Είναι, θα λέγαμε, ένα παράδειγμα όπως ο δίτης βουτάει βαθιά για να ανασύρει από το βάθος της θάλασσας κάποιο κάτι που βρίσκει, ένα κοχύλι ή οτιδήποτε, έτσι βουτάει και ο ηθοποιός ως δίτης, ως άλλος δίτης μέσα του και ανασύρει ένα σύμπτωμα, ένα διέξοδο, τους φόβους, τις αγωνίες, τις πλάνες, τα πάθη, το φέρνει μπροστά του και αρχίζει να το σμιλεύει δίνοντάς του μια μορφή. Από αυτή την έννοια το θέατρο είναι αυτή η σχέση που προανέφερα προηγουμένως του ηθοποιού. Είναι, το ίδιο κάνει και ο θεατής όμως. Θυμίζει τη γλυπτική. Θυμίζει τη γλυπτική που ο γλύπτης σε ένα κομμάτι μάρμαρο προσπαθεί να δώσει μια μορφή από μέσα του βγαίνει και σμιλεύει μέχρι να δώσει ένα οριστικό σχήμα. Αυτό κάνει και ο ηθοποιός όταν πετάει τη μάσκα του και υπάρχει αυτή η διαφάνεια, όταν εγώ μπορώ ως θεατής να βλέπω την αποκάλυψή του, την αποκρυπτογράφηση του μέσα, έτσι μπορώ να βρω και τη δικιά μου σχέση με τον εαυτό μου, μπορώ να δω τον εαυτό μου, και μπορώ να το κάνω αυτό μέσα ασφαλής, μέσα στο μισοσκόταδο, παρακολουθώντας μια ιστορία, με αφορμή μια ιστορία. Και ο σκηνοθέτης είναι θεατής, δηλαδή όλοι είμαστε θεατές. Ο σκηνοθέτης απλώς είναι ένας καθρέφτης στον ηθοποιό που μπορεί να βλέπει τον εαυτό του. Ο σκηνοθέτης ξεκινάει με μια ιστορία, έχει μία πρόκληση με μία ιστορία, διαλέγει μία ιστορία ή μία ιστορία του μιλάει και ξεκινάει αυτή την ιστορία, μιλάμε πάντα τηρουμένων των αναλογιών όταν μιλάμε για μία πραγματικά δημιουργική πράξη. Ξεκινάω λοιπόν από την σχέση του σκηνοθέτη με το κείμενο, διαλέγει μία ιστορία που μπορεί να αποκαλύψει τον εαυτό του ως θεατής, άρα λοιπόν και αυτός είναι ένας θεατής. Και όταν αρχίζει να δουλεύει με τους ηθοποιούς, όταν αρχίζει να εργάζεται μάλλον καλύτερα με τους ηθοποιούς, αυτός ο καθρέφτης παραμένει, δηλαδή περιμένει να δει από τους ηθοποιούς αυτό που νιώθει μέσα του. Δηλαδή εδώ έχουμε μια, αυτό που έλεγα, μια αναπαράσταση σε αυτά που ένιωσε διαβάζοντας σε αυτή την ιστορία. Και αυτή η ιστορία με τους ηθοποιούς, γιατί και αυτοί οι θεατές είναι αυτής της αποκρυπτογράφησης, αυτής της αποκάλυψης, αυτής της αυτοαποκάλυψης, βλέπουν τον εαυτό τους. Άρα αυτή είναι η σχέση και του σκηνοθέτη με τους ηθοποιούς, είναι πολύ κοντά στους ηθοποιούς, είναι σχέση θεατή δηλαδή, οπότε αυτό που έχουν αποκαλύψει το μοιράζονται μεταξύ τους, οι σκηνοθέτες ηθοποιοί και οι ηθοποιοί μεταξύ τους,
Και στην παράσταση ο σκηνοθέτης έχει αποσυρθεί πια σαν καθρέφτης. Αυτό που μοιραστήκανε μπορούν να το μοιραστούν με τους θεατές. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα θέατρο χωρίς θεατές, γιατί πρώτα απ' όλα όταν μιλάμε ότι οι ηθοποιοί είναι οι ίδιοι θεατές του ίδιου τους, του έργου, μιλάμε για αυτή την ανωνυμία η οποία μπορεί να υπάρξει μια παράσταση χωρίς θεατές. Δηλαδή μπορεί να τρέφει μια παράσταση τους ίδιους ηθοποιούς, γιατί αυτός ο στόχος, αυτό το μέσον της αφήγησης είναι μια αυτοαποκάλυψη διαρκής και ζωντανή και τους προσφέρει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα να βλέπουν τον εαυτό τους. Αυτή είναι η σχέση του σκηνοθέτη. Και αυτός εντάσσεται με τους ηθοποιούς, δεν είναι τίποτα περισσότερο και αυτός παρά ένας θεατής. Γι' αυτό επιχειρώ να μιλήσω από την πλευρά των θεατών, γιατί όλοι είμαστε θεατές. Απλώς το θέατρο έλεγα ότι είναι ο χώρος που μπορεί κανείς ακόμα και σήμερα να δει τον εαυτό του. Πάει στο θέατρο γιατί μπορεί να δει τον εαυτό του, να κοιτάξει τον εαυτό του μέσα σε μια ασφάλεια, μέσα σε ένα μισοσκόταδο, να πετάξει τη μάσκα του και να δει τον εαυτό του. Με αφορμή μια αφήγηση, μια ιστορία, κρύβονται μονίμως πράγματα. Μια ιστορία, είναι καλό να είναι, να αφηγούμαστε μια ιστορία, να βλέπουμε μια ιστορία, όπου θυμίζει τις παραβολές, γιατί η παραβολή κρύβει πάντα κάτι που ψάχνοντας βρίσκεις και αποκαλύπτεις αυτό που θες να δεις μέσα σου. Η ιστορία λοιπόν είναι μία αφήγηση η οποία είναι διαμπερής, δηλαδή εξελίσσεται σε μία οριζόντια σχέση, αλλά ο αφηγούμενος αυτής της ιστορίας, ο οποίος είναι ο ηθοποιός και ο θεατής, γιατί είναι αλληλένδετη η σχέση τους, είναι σε κάθετη σχέση. Δηλαδή, είναι σε κάθετη σχέση και αυτό δημιουργεί μια μεταμόρφωση. Δηλαδή, για να δώσω ένα παράδειγμα, μεταμόρφωση μπορεί να συμβεί όταν, όταν μπορεί κανείς να δει τα όρια, τα οποία είναι πολύ δυσδιάκριτα, μεταξύ του ευγενούς και του ευτελούς. Ευγένεια και ευτέλεια. Δηλαδή, ανεβαίνοντας μια σκάλα, πάμε προς την ευγένεια που αυτό, η διαδρομή του, μας εξευγενίζει. Αντίθετα, αν κατέβουμε τη σκάλα, πάμε προς την απώλεια, στο ευτελές και αυτό μας εκφυλίζει. Σαν άνθρωποι, σαν υλικό που είμαστε πλασμένοι όλοι, οι ίδιοι είμαστε το ίδιο υλικό, ας πούμε, ο άνθρωπος είναι η ίδια κοινωνία και η κοινωνία είναι ο άνθρωπος, έχουμε μέσα μας και το ευγενές και το ευτελές. Το ζητούμενο είναι, και τα όρια είναι πολύ δυσδιάκριτα, βαδίζουμε δηλαδή πάντα σε ένα δεντωμένο σκηνί. Δεν μπορούμε να δούμε λοιπόν εύκολα αν βαδίζουμε, αν ανεβαίνουμε τη σκάλα προς το ευγενές και εξανθρωπιζόμαστε ή αν κατεβαίνουμε τη σκάλα προς το ευτελές και στην απώλεια και ξεφτυλιζόμαστε δηλαδή και εκφυλιζόμαστε σαν άνθρωποι, ας πούμε. Υπάρχει μια ρήξη μεταξύ ψυχής και νου. Μονίμως παίζεται αυτή η ρήξη και μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή και έχουμε ανάγκη, αυτό που έλεγα, να μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας. Έχουμε ανάγκη να μπορούμε κάπου να δούμε τον εαυτό μας και να υπάρχει μια αυτοαποκάλυψη. Και παλιότερα, στα αρχαία χρόνια γινόταν αυτό, δηλαδή τώρα μου ήρθε στο μυαλό μια πολύ ωραία προσευχή που είχα διαβάσει του Σοκράτη στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Προσευχόταν, αν θυμάμαι καλά, στον Πάνα και του έλεγε «Σε παρακαλώ, φώτιζέ με να αναγνωρίζω αυτό που συμβαίνει γύρω μου με αυτό που συμβαίνει μέσα μου». Να αναγνωρίσω δηλαδή έξω από μένα αυτό που συμβαίνει μέσα μου. Αυτό ακριβώς είναι, δηλαδή ότι σε αυτό επιθυμούσε μια μεταμόρφωση να μπορεί να είναι ικανός, να μπορεί να έχει τη διάβγεια να
διακρίνει αυτά τα όρια του ευγενούς και του ευτελούς ταυτόχρονα, τα οποία το συνοδεύουν στη ζωή του, ας πούμε, και κάθε άνθρωπο συνοδεύουν στη ζωή του. Και εδώ μπαίνει και το περιβόητο γνώσης αυτών. Ξεκινάμε και λέμε όλα αυτά τα πράγματα, διότι και το γνώσης αυτών, που είναι μια βασική εντολή από τα αρχαία χρόνια, μας απασχολεί και σήμερα, δηλαδή ποιος είμαι, πού πάω, τι κάνω εδώ, και αν δω ποιος είμαι, μπορεί τελικά να εκπληρώσω και την αποστολή μου. Να θυμάμαι δηλαδή τον εαυτό μου, να έχω επίγνωση του εαυτού μου, και επίγνωση του εαυτού σου είναι πολύ δύσκολο να την έχεις αν δεν έχεις μια ευκαιρία να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Και πού να τον κοιτάξεις τον εαυτό σου. Σήμερα οι μόνοι χώροι που υπάρχουν είναι το θέατρο και η εκκλησία. Και λέγαμε τις προάλλες ότι υπόσχονται την ελευθερία, διότι συντηρούν ακόμα τη μνήμη και τη γιορτή. Πού θα μπορέσει να κοιτάξει τον εαυτό σου σε ένα χώρο, να το κάνεις με ασφάλεια και να είναι στο χέρι σου, λοιπόν, μετά έχεις το κλειδί, αν θες να παραδεχτείς ορισμένα πράγματα, δηλαδή να παραδεχτείς την ευτέλειά σου, να παραδεχτείς την ευγένειά σου. Να πούμε και αυτό, της μετάνοιας, δηλαδή παραδοχή είναι και μία, παραδέχομαι, ας πούμε, ότι έκανα βλακίες, ότι εκείνο το άλλο. Και η μετάνοια τι είναι, πάρ' το αλλιώς, δηλαδή, ναι, έχω την τόλμη να παραδεχτώ, λοιπόν, ότι έχω κάνει βλακίες και δεν φοβάμαι να το παραδεχτώ αυτό και έχω την τόλμη, λοιπόν, να πω ότι το πάρω αλλιώς, λοιπόν, θα κοιτάξω, ας πούμε. Αλλά βλέπω όμως, το βλέπω αυτό, το αναγνωρίζω, δεν μπορώ να κρύβομαι από την κοινωνία εσάι, δεν μπορώ να κρύβομαι από τον εαυτό μου. Ο εαυτός μου, όπου και να πάω, με ακολουθεί, είναι η σκιά μου. Όπου και να πάω, ο εαυτός μου την έχει στήσει στη γωνία. Είτε κατεβαίνω τη σκάλα και είμαι στην ευτέλεια, είτε την ανεβαίνω και εξανθρωπίζομαι και είμαι, εξευγενίζομαι, ο εαυτός μου με ακολουθεί παντού, όπου και να είμαι. Χρειάζομαι οπωσδήποτε και πηγόντως χώρο που μπορώ να δω τον εαυτό μου. Έτσι πως έχει γίνει η εποχή σήμερα, είναι πολύ δύσκολο κανείς να σταματήσει και να δει τον εαυτό του. Πολύ δύσκολο. Όλο και λιγοστεύουν οι χώροι να σταματήσει κανείς να δει τον εαυτό του. Έχουμε συσσωρευτεί ο ένας πάνω στον άλλον στις πόλεις. Έχουν μεγαλώσει επικίνδυνα οι πόλεις. Δεν έχουμε χώρο. Έχουμε πέσει ένας πάνω στον άλλον. Τσιμέντα, αυτοκίνητα. Δεν μπορούμε να δούμε, να σταθούμε μια στιγμή, τρέχουμε συνέχεια και μηχανοποιούμαστε μονίμως. Δηλαδή κάθε μέρα και επόμενη μέρα κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Γινόμαστε μηχανές, μηχανοποιούμε τη ζωή μας, διαμορφωνόμαστε μέσα σε αυτή τη μηχανοποίηση και θέλουμε να είμαστε και σημαντικοί. Θέλουμε να βρούμε και κάτι να μας εμπνέει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορούν να μας εμπνεύσουν ούτε οι άνθρωποι ούτε οι χώροι πια, ας πούμε. Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα τόσο πολύπλοκα, ο πολιτισμός και στο όνομα του πολιτισμού μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση, υπάρχει μια βεβήλωση. Άρα λοιπόν σε αυτή τη βεβήλωση πια είναι να μπορούμε εμείς να βρούμε ένα τρόπο να δούμε τον εαυτό μας και να βεβηλώσουμε τον ίδιο τον πολιτισμό που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάδια, ας πούμε. Δεν είμαι εναντίον του πολιτισμού, μιλάω ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να δούμε ποιοι είμαστε, να στοχαστούμε. Και αν δεν μπορούμε να δούμε ποιοι είμαστε, αν δεν έχουμε αυτή την επιθυμία να το κάνουμε αυτό, αν δεν έχουμε την επιθυμία του γνώθης αυτών, δεν μπορούμε, δηλαδή, λέμε για την αλήθεια. Η αλήθεια υπάρχει. Απλώς εμείς δεν τη βλέπουμε και σταματάμε να την ψάχνουμε την αλήθεια. Δεν υπάρχει αναζήτηση στην αλήθεια. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν τη βλέπουμε δεν υπάρχει αλήθεια. Η αλήθεια υπάρχει και είναι μία. Μπορεί να τη βλέπουμε επιμέρους κάθε φορά από μια διαφορετική σκοπιά, αλλά η αλήθεια υπάρχει. Αν δεν υπάρχει η αλήθεια, λοιπόν, και δεν θέλουμε να δούμε την αλήθεια, θελοτυφλούμε. Μου έρχεται και η ρίση του Ευαγγελίου που λέει αναζητήστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Είναι πολύ κοντά σε αυτό που λέμε τώρα. Λοιπόν, υπάρχει η αλήθεια. Αν νιώθει κανείς ότι υπάρχει αλήθεια και επιθυμεί την αλήθεια και αναζητάει την αλήθεια μέσα από αυτό το γνώτης αυτό να κοιτάξει τον εαυτό του,
αν αναζητείς την αλήθεια μάλλον καλύτερα, υπάρχει και δικαιοσύνη. Δεν είναι ένα όραμα, ένα όραμα ανεξιχνίαστο. Υπάρχει δικαιοσύνη. Αλλά νιώθεις ότι υπάρχει δικαιοσύνη, γιατί είναι άλλη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Το δικαστήριο αποδίδει δικαιοσύνη κάθε φορά, τώρα μην πάμε εκεί, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω είναι διαφορετική η ανθρώπινη δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη του Θεού. Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πρέπει να βάλουμε κάπως κυριολεκτικά τις... Ας μου θυμίζει μια φράση που λέει κάποιος, του τα χρώσταγε, λέει, έπαθε ένα ατύχημα και του τα χρώσταγε, ας πούμε. Ή για την αλήθεια, ας πούμε. Τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση, να κάνεις, λέει, ό,τι λέει η καρδιά σου. Άρα λοιπόν η καρδιά σου πάντα ξέρει την αλήθεια, γνωρίζει την αλήθεια πολύ περισσότερο από το μυαλό σου. Λοιπόν, αλήθεια, δικαιοσύνη υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αν υπάρχει λοιπόν, όπως σταμάτησα για τη δικαιοσύνη, πιστεύουμε ότι υπάρχει ή εμπιστευόμαστε ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχει και ομορφιά. Υπάρχει ομορφιά και αν αγαπάμε την ομορφιά, ανεξάρτητα αν τη βλέπουμε ή δεν τη βλέπουμε, αν δούμε την ομορφιά και την αγαπήσουμε, τότε δοξάζουμε και χαιρόμαστε. Ανοίγουμε τον εαυτό μας λοιπόν στην ομορφιά, ανοίγουμε την καρδιά μας στην ομορφιά. Και αν ζούμε αυτή την ομορφιά, τότε θα μας επισκεφτεί και η χάρις. Θα μας επισκεφτεί η χάρις, είναι η συνάντηση με το Θεό δηλαδή. Με άλλα λόγια, να μας εμπιστευτεί η χάρις. Χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις γιατί εντάξει έχουν φθαρεί πια. Άλλος τι σκέφτεται για το Θεό. Εγώ λέω χάρις. Χάρις και Θεός για μένα είναι το ίδιο. Η συνάντηση με το Θεό είναι αναπόφευκτη όταν μπορείς να επιθυμείς την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, να αγαπάς την ομορφιά. Είναι αναπόφευκτη η σχέση σου και η συνάντησή σου με τη χάρη. Και τα μεγάλα κείμενα, ειδικά τα κλασικά κείμενα, είναι βαφτισμένα μέσα σε αυτές τις αξίες, δηλαδή η αναζήτηση της αλήθειας, η επιθυμία για την αλήθεια, για τη δικαιοσύνη, η αγάπη για την ομορφιά και η συνάντηση με τη χάρη. Τα μεγάλα κείμενα, κλασικά κείμενα, και αυτό αγαπώ και τα μεγάλα κείμενα και τα κλασικά κείμενα, γιατί μέσα εκεί ακούω και τις φωνές των προγόνων μου. Μπορώ να είμαι τώρα εδώ, και να έχω σχέση, μια σχέση, μια μνήμη, μια κυταρική μνήμη, μια συλλογική μνήμη με τους πρόγονους μου, να φωνάζουν μέσα από αυτά τα κείμενα, μέσα από μένα, ναι, και μια σχέση με το μέλλον. Το τώρα, αυτό που ζω αυτή τη στιγμή, βλέποντας μια ιστορία, ένα κλασικό κείμενο, που κάποιοι ηθοποιοί αποκαλύπτουν τον εαυτό τους και εγώ κάνω το ίδιο, αποκαλύπτω τον εαυτό μου, βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε μια σκηνή. Αυτό για μένα είναι μια, σε τυγμένο των αναλογιών, είναι μια πνευματική πράξη. Σε μεγάλες στιγμές ύψης της δημιουργικής έντασης είναι μια πνευματική πράξη. Μια παράσταση είναι μια τυγμένο των αναλογιών, είναι σε μια ύψιστη δημιουργική στιγμή, είναι μια πνευματική πράξη. Είναι μια πνευματική πράξη, ένας διάλογος που συντελείται μεταξύ ηθοποιών και θεατών και καταργεί την απόσταση μεταξύ ηθοποιού και θεατή. Αποκαλύπτει αυτοαποκαλύπτει, η αυτοαποκάλυψη του ηθοποιού είναι και αυτοαποκάλυψη για το θεατή. Και είναι μια πνευματική πράξη η οποία προσφέρει μια έκσταση. Μπορεί να προσφέρει μια έκσταση. Μηδενίζεται ο χρόνος. Χάνεται ο χρόνος και ο χώρος. Σταματάει η σκέψη να θορυβεί το μυαλό. Αρχίζει να σκυρτάει η καρδιά. Να συγκινείται. Να συγκινείται για πράγματα τα οποία μας απασχολούν. Δηλαδή, για λίγο σταματάει λοιπόν μηδενίζει ο χρόνος και ο χώρος και όλα αυτά μπαίνουν στην πάντα, δηλαδή η υπαρξιακή αγωνία, η αίσθηση του ανικανοποίητου. Δεν υπάρχει προσπάθεια δηλαδή.
για κάτι. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε για κάτι. Δεν χρειάζεται να έχουμε εξηγήσεις για αυτό που είμαστε. Να δώσουμε εξηγήσεις για αυτό που είμαστε. Ο φόβος του θανάτου. Ο φόβος του θανάτου σαν μνήμη ότι υπάρχει και είναι αναπόφευκτο σε κάθε άνθρωπο είναι ένας δείκτης πως αυτή τη ζωή που κάνουμε μπορούμε να τη διαχειριστούμε καλύτερα. Η διπλή φύση του ανθρώπου, αυτό που λέγαμε το ευτελές και το ευγενές, εξανθρωπίζομαι ή εκφυλίζομαι. Βλέπουμε αυτά τα όρια. Όλα αυτά γίνονται ένα. Δηλαδή, εγώ που είμαι μαζί με άλλους ανθρώπους θεατής αυτής της αυτοαποκάλυψης, συγκινούμε και φεύγω από το εγώ, γιατί το εγώ τι είναι, μια συσσόρευση διαμορφωμένη του μυαλού, φεύγω από το εγώ και είμαι στο συλλογικό εγώ, είμαι στο εμείς. Όλα έχουν γίνει ένα. Και υπάρχει μια έκσταση, υπάρχει μια επίγνωση. Το έχω δει να συμβαίνει ή να συμβαίνει επιμέρους. Να συμβαίνει σε μια παράσταση επιμέρους, γιατί υπάρχει κάποιος ηθοποιός που μέσα στην παράσταση, παρόλο που υπάρχουν και γύρω του άλλοι ηθοποιοί, έχει αυτό το χάρισμα, το έμφυτο χάρισμα να αυτοαποκαλύπτει τον εαυτό του. Και εγώ απομονώνομαι εκεί, δηλαδή βλέπω αυτό σαν θεατή στον ηθοποιό και αυτό, κάνω και εγώ την ίδια αυτοαποκάλυψη, γιατί έχει πετάξει τη μάσκα του και πετάω και εγώ τη δικιά μου μάσκα και στο για λίγο βλέπω τον εαυτό μου. Έλεγα λοιπόν ότι όλα αυτά παραμερίζονται, η υπαρξιακή αγωνία, η αίσθηση του ανικανοποίητου, η διπλή φύση του ανθρώπου, το ευτελές και το ευγενές, υπάρχει μια επίγνωση και το έχω δει να συμβαίνει. Και η ερώτηση είναι στο εμπορικό θέατρο, στο κοσμικό θέατρο, αν συμβαίνει. Αυτό που συζητάμε δηλαδή για την έκσταση ή αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη έκφραση που είναι πιο μοντέρνα, ας πούμε, γιατί δεν μας καλύπτει αυτή η λέξη έκσταση και τι σημαίνει έκσταση. Εγώ την όρισα ως μια επίγνωση του εαυτού, δηλαδή ότι είμαι ξύπνιος, ζωντανός, έχω επίγνωση του εαυτού μου για αυτό που είμαι. Και έχουν παραμεριστεί όλοι αυτοί οι φόβοι που έχουμε, ο θάνατος που καραδοκεί, η υπαρξιακή αγωνία μπροστά στο θάνατο, η διπλή η φύση του ανθρώπου, η αίσθηση του ανικανοποίητου, ο υπερβάλλον ζήλος, ας πούμε, αυτή η προσπάθεια, γιατί να προσπαθώ, ας πούμε, ξέρω, η προσπάθεια, το σύνδρομο της τελειότητας, ότι πρέπει η κοινωνία να με θέλει τέλειο και έχω αυτό το σύνδρομο της τελειότητας και όλα αυτά, ας πούμε, πάβουν να με απασχολούν, έχουν μπει στην πάντα, ας πούμε. Αφού το έχεις δει να συμβαίνει αυτό ή το έχεις δει επιμέρους σε ένα εμπορικό θέατρο, γιατί υπάρχει ένας σπουδαίος ηθοποιός που μπορεί να το κάνει αυτό, ας πούμε. Θα μπορούσα να φέρω παραδείγματα τώρα, αλλά δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε. Ας πούμε, έχω δει παραστάσεις με πολύ σπουδαίους ηθοποιούς που το σύνολο των υπολείπων ηθοποιών που ήταν στο εμπορικό θέατρο δεν επιτρέπανε αυτή την κατάσταση, αλλά αυτός λόγω του χαρίσματος και του έμφυτου χαρίσματος που είχε μπορούσε να αυτοαποκαλύπτεται εκεί και δεν τον ένοιαζε η έκθεση αυτή, δεν τον ένοιαζε, πέταγε τη μάσκα και μπορούσε να μου προσφέρει και εμένα αυτή την αυτοαποκάλυψη. Το έχουν κάνει κατά καιρούς αυτό οι ηθοποιοί, μεγάλοι ηθοποιοί. Το έχει κάνει ο Λογοθετήδης, το έχει κάνει ο Θήμιος Καρακατσάνης. Το έχουν κάνει και άλλοι ηθοποιοί, τώρα ξεφεύγουν ονόματα, ας πούμε, εγώ λέω για αυτούς. Το έχει κάνει ο Διαμαντόπουλος, θαύμαζα τη σεμνότητά του και την απλότητά του σε πολλές παραστάσεις και έπαιζε με άνισες παραστάσεις, με άνισους ηθοποιούς και μπορούσε και είχε αυτό το χάρισμα. Το έκανε ο Λαζάνης, ο Γιώργος ο Λαζάνης. Το κάνανε πολλοί ηθοποιοί αυτό, είχαν αυτό το έμφυτο χάρισμα να το κάνουν. Υπήρξαν τέτοιες στιγμές στο θέατρο, γι' αυτό είπα ότι επιμέρους το έχω δει να γίνεται επιμέρους στιγμιαία από κάποιους ηθοποιούς. Έχω δει και παραστάσεις όμως οι οποίες είναι ολοκληρωτικά μια πνευματική πράξη, όπως έλεγα, από ανθρώπους και στο εξωτερικό και εδώ, άλλου είδους, άλλης, αν θέλουμε, άλλου υφάσματος, άλλης προοπτικής. Που αυτό το γνώσεις αυτόν και ότι το θέατρο δεν είναι σκοπός, είναι ένα μέσο αυτοαποκάλυψης. Και η ερώτηση, για να μην ξεφύγω από την ερώτηση, αν μπορεί να συμβεί αυτό στο εμπορικό θέατρο,
Δυστυχώς εκεί τα πράγματα αρχίζουν να περιπλέκονται, διότι πρώτα απ' όλα, αν ξεκινάμε από τους θεατές, ο θεατής γιατί πάει στο θέατρο, θέλει να ψυχαγωγηθεί, λέει, ή πάει ας πούμε για μια κοινωνική υποχρέωση. Δεν θέλει να δει τον εαυτό του, γιατί έχει μάθει να κρύβεται από τον εαυτό του, έχει μάθει να κρύβεται από την κοινωνία. Και όταν συμβαίνει αυτό, τον ενοχλεί. Τον ενοχλεί να, άμα τον πιάσουν εξαπίνεις και δει τον εαυτό του, ας πούμε, όταν πέφτει η μάσκα. Τον εαυτό του μπορεί να τον δει κανείς, ακόμα και αυτός που πάει στο θέατρο από κοινωνική υποχρέωση. Εκεί που δεν το περιμένει να συναντηθεί με μια παράσταση ή με έναν ηθοποιό που να του μιλήσει τόσο πολύ που ξαφνικά αυτό να τον κάνει να δει τη ζωή με διαφορετικό μάτι. Να δει ότι και να τον ξυπνήσει, να έχει μια αφύπνιση. Εννοείται ότι μπορεί να γίνει. Και μπορεί να ψυχαγωγηθεί. Δεν είναι μόνο η αφύπνιση, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια ψυχαγωγία. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο για κάποιον θεατή να διαλέξει μια παράσταση. Είναι γεγονός αυτό. Γιατί η εποχή έχει γίνει τόσο πολύπλοκη. Υπάρχουν τόσα πολλά θέατρα, τόσες πολλές παραστάσεις. Και ποιο είναι το κριτήριο που ένας θεατής διαλέγει μια παράσταση? Θα διαλέξει μια παράσταση όχι γιατί ξέρει το έργο. Παλιότερα, θα σας θυμίζω ότι οι θεατές πηγαίνανε και βλέπανε τις ίδιες παραστάσεις, ξέρανε την ιστορία, αλλά πηγαίνανε και τις βλέπανε. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Τι βλέπανε λοιπόν? Βλέπανε τον εαυτό τους. Τους ενδιέφερε η κρίση που υπήρχε στον ήρωα, που πάντα οι ήρωες ήταν ακραίοι χαρακτήρες και μπροστά στη μοίρα αυτή που τους όριζε, κάναν πάντα τη λάθος κίνηση. Το ξέρανε οι θεατές αυτό. Και θέλανε να δούνε τον πάσχοντα. Θέλανε να δούνε πώς διαχειρίζεται αυτή την ύβρη που έχει διαπράξει. Διότι η ύβρη ήταν πολύ σημαντική για τον θεατή στην αρχαιότητα. Ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν δύσκολα διαχειρίσιμο και είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι λέει έπαθε άλλος ατύχημα ή αρρώστησε ή εκείνο ή το άλλο και λέει κάποιος, του τα χρώσταγε, λέει, του τα χρώσταγε το σύμπαν. Από πού τα χρώσταγε, λέει, τα χρώσταγε για τις πράξεις του, γιατί έχει διαπράξει ύβρι, τα χρώσταγε γιατί συλλογικά η συλλογική κυταρική μνήμη περνάει, αυτό που λένε πολύ σοφά ο λαός, δεν λέει, αμαρτίες γονέων παιδεύουν τέκνα. Άρα λοιπόν μου τα χρωστάει εμένα το σύμπαν γιατί ας πούμε πληρώνω τις αμαρτίες ας πούμε των γονιών μου, των προγόνων μου. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, άρα λοιπόν έχω σχέση ας πούμε, γιατί γιατί η Εκκλησία ανάβει κεράκια στους νεκρούς και διατηρεί αυτό το διάλογο, εις μνήμην λέει, μνημονεύει συνέχεια. Γιατί ανάβει τα κεράκια, ας πούμε, γιατί και αυτοί με τα κεράκια, υπάρχει ένας διάλογος. Δηλαδή η ζωή μου συνδέεται με τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πριν από μένα, υπάρχει μια σχέση με αυτή, η προγονική σχέση. Γι' αυτό και έλεγα προηγουμένως ότι τα κλασικά κείμενα μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί ακούω τις φωνές των προγόνων. Ωραία, άντε βγάλε συμπέρασμα τώρα, δηλαδή. Βγάλε συμπέρασμα από πού πληρώνω εγώ, τι πληρώνω εδώ. Αυτά δεν τα ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι τι μπορώ να κάνω εδώ και τώρα, εδώ και τώρα. Και το θέατρο μου προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Είναι μια παράσταση, είναι μια πνευματική πράξη που συμβαίνει εδώ και τώρα. Και αν υπάρξει αυτή στη μέγιστη δημιουργική τη στιγμή παράσταση να δημιουργήσει αυτή την έκσταση και αυτή την επίγνωση του εαυτού μου, αυτό το ζωντανό αποτύπωμα, αυτή την πράξη, θα την πάρω μαζί μου. Θα την πάρω μαζί μου και θα την έχω μαζί μου ανάγλυφα. Όπως θυμήθηκα ανάγλυφα, σαν ανάμνηση, την προσευχή του Σοκράτη που λέει «Κάνε με ικανό να δω αυτό που συμβαίνει έξω από μένα, γύρω μου, να το αναγνωρίζω ότι αυτό είναι που συμβαίνει και μέσα μου και αυτό με καθόρισε σε σχέση με το γνώσεις αυτών που λέγαμε προηγουμένως και γι' αυτό η επιλογή μου στο θέατρο είναι ότι είναι ένας χώρος. Προτίμω στο θέατρο, ως άνθρωπος του θέατρου και πιστεύω ή έχω εμπιστοσύνη να βγάλω αυτή τη λέξη. Το πιστεύω γιατί το πιστεύω σε πάει, η πίστη σε πάει σε μια βεβαιότητα, σε πάει σε μια γνώμη και σε μια άποψη και δεν μας ενδιαφέρουν οι βεβαιότητες. Δεν έχουμε βεβαιότητες, ούτε απόψεις, ούτε γνώμες. Αυτά είναι του μυαλού και το μυαλό είναι
φωνιά στον άνθρωπο. Είναι φωνιάς, διότι αν δεν μπαίνει στην υπηρεσία της καρδιάς και της ψυχής, σε αυτό που κάνουμε, στην ευθύνη που έχουμε και στη βούληση που έχουμε, αν έχουμε βούληση, γιατί πρέπει να ανακαλύψουμε πρώτα, έχουμε το αυτεξούσιο που λένε και οι πατέρες, αλλά να ανακαλύψουμε πρώτα τι θέλουμε. Και για να ανακαλύψεις τι θέλεις, πρέπει να δεις τον εαυτό σου. Πρέπει να σταματήσεις να τρέχεις, σταματήσεις και να κοιτάξεις μέσα σου. Να μην κρύβεσαι, να μην λες ψέματα στον εαυτό σου, γιατί όλοι μας λέμε ψέματα. Και αν ασκούμαστε να μην λέμε, πάλι θα έρθει η στιγμή που θα πούμε ψέματα στον εαυτό μας. Το θέμα είναι αν το παραδεχόμαστε αυτό. Προσωπικά, πάντα με απασχολεί, εμένα τουλάχιστον, πού είμαι τώρα, τι κάνω, δηλαδή ανεβαίνω αυτή τη σκάλα, εξευγενίζομαι ή την έχω κατέβει τη σκάλα και είμαι στην ευτέλεια και εκφυλίζομαι. Πάντα υπάρχει αυτό, είμαστε ζυμωμένοι. Ξέφυγα όμως, αλλά ας συνεχίσω εκεί, ότι είμαστε ζυμωμένοι με αυτό και πάντα θα είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Είναι δυσδιάκριτα τα όρια, ας χρησιμοποιήσω πιο βαριές λέξεις, μεταξύ Αγίου και πόρνης. Είναι βαριά κουβέντα βέβαια, αλλά έτσι είναι. Το ευγενές με το ευτελές, πάνε μαζί. Το ευτελές την έχεις τιμένη στη γωνία και εσύ που εκεί που νομίζεις να πούμε ότι είσαι στο ευγενές και εξανθρωπίζεσαι, συνέχεις στήσει το ευτελές στη γωνία και ξεφτυλίζεσαι τελείως και εκφυλίζεσαι. Το ζητούμενο δεν είναι αν συμβεί αυτό, το ζητούμενο είναι να το βλέπεις και το ζητούμενο είναι αν μπορείς να το διαχειριστείς και να έχεις την τόλμη να το παραδεχτείς, να έχεις μετάνοια και να πεις να το πάρω αλλιώς, ας πούμε, και να συνεχίσω να ανεβαίνω τη σκάλα. Εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί να ξαναπέσεις πάλι, να κατέβεις τη σκάλα, ας πούμε, έχεις την κάθοδο και έχεις την άνοδο, πάνε μαζί αυτά, ας πούμε. Σε όλη τη διάρκεια λοιπόν της ζωής μας αναζητάμε αυτό. Στην εποχή μας αυτό επιδιώκουμε. Είμαστε όλοι κρέοντες, ας πούμε, να αγαπάμε την Αντίγονη, γινόμαστε όλοι κρέοντες. Αυτό δεν είναι, δηλαδή δεν θέλουμε. Θέλουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας ή θέλουμε να κρυβόμαστε με τον εαυτό μας. Θέλουμε να μάθουμε κάτι για μας, αναζητάμε αυτή την αποκάλυψη ή πηγαίνουμε στο θέατρο ως κοινωνική υποχρέωση. Πηγαίνουμε για να ψυχαγωγηθούμε, να κάνουμε λίγο χαβάλε και να ξεχάσουμε. Ας το προσφέρει απλόχερα αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να διαλέξεις μια παράσταση και να συναντηθείς με μια παράσταση που να σου προσφέρει αυτή την πνευματική πράξη, γιατί θα κάνεις τη λάθος κίνηση τις περισσότερες φορές, 9 στις 10 φορές, να διαλέξεις την παράσταση η οποία δεν θα σου προσφέρει τίποτα. Θα πας, ας πούμε, να ψυχαγωγηθείς και να διασκεδάσεις μόνο. Δεν σημαίνει ότι και η άλλη παράσταση που είχες ανάγκη και επιθυμείς αυτή την παράσταση δεν θα σε ψυχαγωγήσει, αλλά θα σου δώσει και σε ένα άλλο επίπεδο και άλλα πράγματα, αυτά που προανέφερα προηγουμένως. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο στην εποχή μας με τόσα θέατρα που υπάρχουν. Είναι όπως πας σε ένα βιβλιοπωλείο και θες να αγοράσεις, γιατί έχεις την επιθυμία να αγοράσεις ένα βιβλίο και βλέπεις τα ράφια να είναι γεμάτα, φορτωμένα με βιβλία, με χιλιάδες τίτλους και δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις, ας πούμε. Αν δεν είσαι έτοιμος να διαλέξεις, δεν πας να διαλέξεις, δεν έχεις στο μυαλό σου μια πληροφόρηση, ή δεν έχεις ψάξει τι θα σε ενδιέφερε να διαβάσεις, τι επιθυμείς να διαβάσεις, θα πάρεις το λάθος βιβλίο. Όλα αυτά τα βιβλία, οι χιλιάδες τίτλοι, οι χιλιάδες παραστάσεις, κρύβουν μια καλή παράσταση. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καλές παραστάσεις, υπάρχουν, αλλά είναι λίγες. Και είναι πολύ κλητή, αλλά λίγη εκλεκτή. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. Η αλήθεια δεν φωνάζει στο παζάρι και δεν πρόκειται ποτέ να φωνάξει στο παζάρι. Πρέπει να έχεις δίψα για την αλήθεια. Πρέπει να έχεις δίψα για να επιθυμείς μια καλή παράσταση, ένα καλό βιβλίο. Ένα έργο τέχνης, λοιπόν, δεν είναι πηγή γνώσης. Είναι ένα μέσον που μπορεί να σου αποκαλύψει κάτι για τον εαυτό σου. Κάθε μορφή τέχνης. Δεν είναι πηγή γνώσης. Δεν είναι, εννοώ πηγή γνώσης με την έννοια της πληροφορίας, να μαζέψω και άλλες πληροφορίες. Τι να τις κάνω τις πληροφορίες. Το ζητούμενο είναι αν μπορώ να είναι χρηστικές αυτές τις πληροφορίες για να δω τον εαυτό μου. Ως άνθρωπος του θεάτρου, δεν με ενδιαφέρουν τα λόγια. Με ενδιαφέρει αυτό που συμβαίνει
αυτό που δίνει ψυχή στα λόγια και αυτό που συμβαίνει και μεταμορφώνει αυτό που συμβαίνει σε λόγο, αυτό που δίνει ψυχή. Αυτό επιδιώκω. Δεν ξέρω αν τα έχω καταφέρει, αν ανεβαίνω τη σκάλα ή την κατεβαίνω. Αν την κατεβαίνω τη σκάλα, αυτή είναι η επιθυμία μου.